Ο κύκλος του νερού! Τον κύκλο του νερού το λέμε και υδρολογικό. Μία πορεία είναι που ακολουθεί το ίδιο. Ομού! Αυτό! Λάμπει ο ήλιος μας, θερμαίνει. Το επιφανειακό νερό που με άλλη μορφή στον ουρανό ανεβαίνει. Κινείται στην ατμόσφαιρα ως υδρατμός. Αυτή είναι η εξάτμιση. Εύκολο ήταν, παιδιά. Για πάμε στη συμπύκνωση. Στην ποια? Στην ποια? Ποια? Στον υδρατμό είχαμε μείνει, μα κάνει κρύο εδώ ψηλά. Και οι υδρατμοί, σταγονιδίου μορφή θα πάρουν τελικά. Τότε τα σταγονίδια θα ενωθούν και σύννεφα θα σχηματίσουν. Σταγόνες βροχής, χιόνι χαλάζει, τα μάτια μας θα την κρίσουν. Στη συμπύκνωση περάσαμε στον ιετό. Μα κατακρίμισαν αν το πείτε, σωστό είναι και αυτό. Άλλες φορές θα βρέξει και άλλες θα χιονίσει. Κάποιες επίσης μπορεί χαλάζει με θόρυβο να ρίξει. Με τη βροχόπτωση, τη χαλαζόπτωση, την πτώση του χιονιού, νερό πολύ μαζεύεται. Σε λίμνες, σε ποτάμια, αλλά και κιονούς. Κάπως έτσι το νερό θα επιστρέψει στην επιφάνεια της γης και θάλασσες και ωκεανούς το περισσότερο θα βρεις. Μα θα περάσει και στο υπέδαφος, εκεί που δεν μπορείς να δεις. Αυτή είναι η συγκέντρωση. Τον κύκλο του νερού θα κλείσει. Όμως η κυκλική πορεία δεν θα σταματήσει. Με την εξάτμιση θα συνεχίσει. Στην πύκνωση θα ακολουθήσει. Η κατακρύμνηση θα αρχίσει. Στη συγκέντρωση του νερού και πάλι θα οδηγήσει. Ο κύκλος του νερού δεν έχει αρχή ούτε έχει τέλος. Είναι πορεία συνεχής, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, μα και θέρρος.